Πριν από λίγο καιρό είχα ζητήσει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να μου δοθούν στοιχεία όσον αφορά τον έλεγχο των νερών και τον καθαρισμό των δεξαμενών στα τοπικά διαμερίσματα. Αυτό δεν έγινε δυνατό και έκανα αίτηση στη ΔΕΙΑΚ πριν από 2 μήνες περίπου και ζητούσα να μου πούνε γράφος τον έλεγχο των υδάτων, τα αποτελέσματα και καθώς πότε έγιναν οι καθαρισμός των δεξαμενών. Μου απάντησε η ΔΕΙΑΚ μετά από 2 μήνες. Φυσικά, καθαρισμός δεξαμενών δεν υπάρχει πουθενά, δεν αναφέρεται πουθενά, δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια καθαρισμός των δεξαμενών στα τοπικά διαμερίσματα πουθενά, σύμφωνα με την απάντηση της ΔΕΙΑΚ. Και μου απάντησε βέβαια και για τον έλεγχο των γεωτρήσεων που είναι στα τοπικά διαμερίσματα. Θα σας πω το εξής: το 2015 γίνανε 4 ελέγχοι. Μία στα Αλόνια, στην Έδουσα, στη Βρωμόβρηση και στη Μικρομάνη. Το 2016 έγινε στην Εθέα, στο Λαδά, στον Άμμο και στα Αρφαρά. Και το 2017 στα Λέικα, στην Εθέα, στις Πηγές, στο Πλατή και στο Ανεμόμυλο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ελέγχου στο νερό που πίνουν οι συνδημότες μας. Για παράδειγμα, δεν θα αναφερθώ σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, θα αναφερθώ στο τοπικό διαμέρισμα που κατάγομαι, το Γαρδίκι. Έχει γεώτρηση, έχει δεξαμενές και η Πολιανή, που σημαίνει ότι αυτές οι γεωτρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Γιατί η αίτησή μου ήταν από πρώτη δεκάτου μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, οι δεξαμενές δεν έχουν καθαριστεί ποτέ και αυτό καταλαβαίνετε ότι εγκυμονεί κινδύνους στην υγεία των συνδημοτών μας. Παρακαλώ, θα σας καταθέσω εδώ πέρα όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τα χρειάζομαι εγώ, να τα δείτε κι εσείς τα έγγραφα που μου έδωσε η ΔΕΙΑΚ, που δεν αναφέρει ότι σε κανένα άλλο τοπικό διαμέρισμα δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε των υδάτων, αλλά ούτε και καθαρισμός των δεξαμενών. Θα σας τα καταθέσω να τα δείτε. Και πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να δώσετε εντολή ώστε να γίνει ο απαιτούμενος καθαρισμός και ο έλεγχος για να ξέρουν οι δημότες μας την ποιότητα του νερού που πίνουν. Ευχαριστώ.